Δείξε ποιος είσαι. Με το δίκτυο της Wind. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία που είναι σήμερα 3 Δεκεμβρίου, το τμήμα τροχέας Αγίου Νικολάου με κεντρικό σύνθημα «Έλα στη θέση μου, περπάτα μαζί μου», πραγματοποίησε μια δράση συμβολική, ενημερωτικού χαρακτήρα, μαζί με την Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, Μεραμπέλου. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαμε από κοινού με την Ένωση περιπολία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια στους συμπολίτες μας, αλλά και σε οδηγούς οι οποίοι είχαν υποπέσει σε παραβάσεις του ΚΟΚ που αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία. Ως υπηρεσία έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά των ατόμων με αναπηρία και ως και ο νομοθέτης με βάση τις τελευταίες αλλαγές που υπήρχαν πέρυσι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει θεσπίσει πολύ αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τις παραβιάσεις της παραβάσης του ΚΟΚ που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Και θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους οι συμπολίτες μας ότι οι ράμπες εκεί που υπάρχουν στην πόλη μας αποτελούν το μοναδικό μέσο πρόσβασης των ατόμων στα πεζοδρόμια που έχουν κινητικά προβλήματα ή είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η παράνομη κατάληψη των θέσεων στάθμευσης αλλά και αποκλεισμός των ραμπών υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού και έλλειψη παιδείας στα άτομα με αναπηρία. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο η σημερινή ημέρα, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η σημερινή ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου θα πρέπει αυτά τα άτομα να απολαμβάνουν τις εκτίμησής μας, του σεβασμού μας, τη βοήθειά μας, τη συμπαράστασή μας. Θα πρέπει καθημερινά οι συμπολίτες μας να μην δυσκεραίνουν τα άτομα αυτά στην ικανοποίηση των καθημερινών τους αναγκών. Έχουν δικαίωμα στην μετακίνηση, έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση, είναι δικαίωμά τους να ζουν ελεύθερα στην πόλη μας με αυτονομία και αξιοπρέπεια. Να πούμε ότι ως τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία είναι σε αναπηρικά αμαξίδια ή έχουν κινητικά προβλήματα. Εμείς ως τροχέα πολύ συχνά που επιλαμβανόμαστε σε τροχαία ατυχήματα διαπιστώνουμε ότι πολλά άτομα μετά από κάποιο τροχαίο ατύχημα καθυλώνονται σε κάποιο αναπηρικό αμαξίδιο ή βρίσκονται σε κάποιο κρεβάτι, είναι τετραπληγικά ή παραπληγικά και οι οικογένειές τους ανεβαίνουν το δικό τους ο Γολγοθά. Αυτό που θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και η ζωή είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και θα πρέπει όλοι μας, είμαστε υποψήφοι, όλοι οι συμπολίτες μας είναι υποψήφοι να εμπλακούμε σε κάποιο τροχαίο ατύχημα.